Καταιγιστικέ αποκαλύψει για τη βάναυση μεταχείριση των ανήλικων αθλητών αλλά και τη ασυλγή πράξη που έχουν περιγράψει τα ίδια τα παιδιά εξακολουθούν να έρχονται στο προσκήνιο ενώ ο ίδιο βρίσκεται καθοδόν για τι φυλακέ τρικάλων. Η δικαιοσύνη έχει αυτιά. Άκουσε! Το καταλάβατε. Άμα μιλήσει με ένα παιδί από αυτά, θα κρίσετε, θα, θα τρελαθείτε, δεν το πιστεύετε. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Παρά τι σφοδρέ αντιδράσει των συνηγόρων του, που μιλούν για έλλειψη πραγματικών στοιχείων. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει πια τεκμήριο αθώο, όπω τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ σε θεωρητικό επίπεδο και όπω αντιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκέ συμβάσει. Δεν υπάρχει. Όταν αρκεί μια καταγγελία για να του καταστρέψει τη ζωή, την οικογένεια, τα πάντα. Και μετά όσο λέει, πήγαινε σε ένα δικαστήριο μετά από ένα χρόνο να παραθωθεί. Έχουν κάποια στοιχεία ακόμα να φανούν. Έχουμε ακόμα δρόμο οι δικηγόροι μπροστά μα ώστε να αναδείξουμε την πραγματικότητα. Ωστόσο, οι καταθέσει των παιδιών τα οποία κατέφυγαν μόνα του στην αστυνομία και έχουν μιλήσει παρουσία παιδοψυχολόγου για όσα υπέμειναν, βάριναν στου ώμου του 46χρονου προπονητή Τα Εκβοντό πολύ περισσότερο το γεγονό ότι μέσω των περιγραφών του φαίνεται να προκύπτει ένα συγκεκριμένο και πολύ γνώριμο μόντου οπεράντη με τον κατηγορούμενο να προσπαθεί με μεθοδικό τρόπο να πείσει τα παιδιά ότι αυτού του είδου η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η έννοια του δυσδιάκριτου όσον αφορά την υποχρεωτικότητα και την αναγκαιότητα επιβολή των μέτρων και την ουσιαστικά την παρέμβαση στο υποσυνείδητο των παιδιών κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να διαμορφώνεται φυσιολογικό όλο αυτό το το οποίο τελικώς αναδεικνύεται, ε, αυτό είναι το επικίνδυνο. Και κατά συνέπεια, είμαστε όλοι σε θέση να διακρίνουμε τη διαφορά. Και όντω το μυαλό δεν μπορεί να μην πάει εκεί που λέτε. Ε, θα ήθελα πραγματικά να μην συμβαίνει αυτό. Πραγματικά το εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό. Ο πατέρα ενό εκ των ανηλίκων που κλήθηκε από την αστυνομία να καταθέσει όταν τα υπόλοιπα παιδιά έλυσαν τη σιωπή του είναι αποκαλυπτικό. <Τι> Δεν μου πέμουν κάνε κανένα με το βραχή. Δεν θέλω να μου συνεχίσει. Πάμε στην ασφάλεια να τα καταθέσει μαζί με την παιδοψυχολόγο. Γιατί τότε το παιδί γυρίσαν ανάποδα τα μάτια, τα, τα, μυαλά του και τρελάθηκα εγώ. Του λέω πάμε στην ασφάλεια πιο όμορφα με την παιδοψυχολόγο, τα πει. Και ήταν τρει ώρε μέσα και γράφανε τρει ώρε. Κανεί μέχρι στιγμή δεν γνωρίζει τι πλήρε καταθέσει των παιδιών που ζήτησαν μόνα του και την ψυχολογική υποστήριξη την οποία θα παρέχει το χαμόγελο του παιδιού. Πού έφτασε αυτό. Δεν το ξέρει κανεί μα. Μόνο η ανακρίτρια και ο Ισαγγελέα. Γι' αυτό έφτασε, πήρε και αυτή την απόφαση. Πού έφτανε αυτό με τα παιδιά. Αυτό που ενδιαφέρει όλου και του γονεί είναι η πλήρη διερεύνηση αυτή τη υπόθεση. Προφανώ και στέκονται δίπλα στα παιδιά του. Ο πατέρα που είδε το 46χρονο να χαστούκίζει το παιδί του δημόσια, συγκλονίζει, περιγράφοντα τον ισχυρό κλονισμό που βίωσε το παιδί του. Με ψυχολογικέ μεταπτώσει που επεσήμαναν και οι δασκαλί του, κρούοντα τον κόδωνα του κινδύνου στην οικογένεια. Μου λέει το παιδί σα άλλαξε. Έφτιαξε ο χαρακτή του κάνατε. Και μετά καταλάβαμε ότι ήταν από όλο αυτό τον πόνο που του δημιούργησα εγώ σαν που δεν ήξερα ότι δεν έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να το κάνω για τον πρωταθλητισμό. Και τελικά να παραλίγο χάσουμε το κοπέλι. Ο το 46χρονο προπονητή στην απολογία του επέμεινε στον ισχυρισμό ότι πρόκειται για σκευωρία. Έχω δώσει τα πάντα για του αθλητέ μου και δεν περίμενα τέτοια αχαριστία από μια μερίδα που του έχει προσεγγίσει ο ανταγωνισμό. Έχω την εντύπωση ότι είναι ακραία εκδήλωση διακριτική ευχαίρεια ενό φυσ... δικαιοδοτικού οργάνου σε αυτή τη, τη φάση τη διαδικασία. Ένα από τα στοιχεία που βάρινα στην άσκηση των κακούργηματικών διώξεων ήταν η κατάθεση τη 20χρονη σήμερα αθλήτρια, η οποία περιέγραψε στου αστυνομικού ότι επιχείρησε να την εξαναγκάσει σε ερωτική συνέβρεση μέσα στο αυτοκίνητό του. Κατάθεση που αμφισβητήθηκε σφοδρά από του συνηγόρου του 46χρονου. Στην αρχή τριά της, το ίδιο δωμάτιο μένανε μαζί, σαν δύο μέρε μαζί συνέχεια. Φίλε τη λέγανε τα πάντα. Καταθέτει, αν είχε συμβεί το παραμικρό, θα το είχε αντιληφθεί. Θα το πει, γιατί ήταν πάρα πολλοί φίλε.